για να δούμε πότε, πώς και υπό ποιες προποθέσεις και αν μπορούν να πάρθουν μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μια ελάφρυνση του χρέους. Δεν μπαίναμε ένα αποφάσεις απόψε, σήμερα. Είναι μια πρώτη συζήτηση για να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε αφού γίνουν περαιτέρω τεχνικές συζητήσεις κατά την συνάντηση της 24ης Μαΐου. Πρόκειται περί κάποιων αυτομάτων μέτρων. Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα επιπλέον μέτρα, είναι κάτι τα οποία, μέτρα τα οποία, όπως λέει και η λέξη, θα εφαρμοστούν σε περίπτωση που βγούμε εκτός προγραμματισμού αναφορικά με τους στόχους που έχει θέσει η ίδια Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να φτάσει το ποσοστό του 3,5% όσον αφορά το πλεόνασμα. Άρα λοιπόν, βάσει των θετικών προβλέψεων, είμαστε στο σωστό δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα επιπλέον προληπτικά μέτρα, όπως λέει και η λέξη, ξαναλέω, θα ληφθούν σε περίπτωση που βγούμε εκτός των συμφωνηθέντων. Αυτά είναι τα πράγματα που θα ζητούν άλλωστε σήμερα. Μήπως φοβάστε ότι θα υπάρξει ένα βέτο ανάμεσα στο ΔΝΤ και στην ευρωπαϊκή πλευρά? Μήπως υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία δεν είμαι σύμφωνο στο ερώτημά σας. Σε κάθε περίπτωση, ας αφήσουμε την ιστορία πίσω μας. Η διαφορά είναι ότι η αξιολόγηση των προτάσεων του ΔΝΤ είναι λίγο πιο συντηρητικές και προσεκτικές σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Για να μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτό το κενό, δημιουργήσαμε αυτή τη συγκεκριμένη λίστα των επιπλέον προληπτικών μέτρων. Έτσι λοιπόν, εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα μπορέσουμε να πληρώσουμε το όποιο κενό υπάρξει ανάμεσα στις δύο πλευρές και ανάμεσα στα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα. Υπάρχει και μια διαφορετική πρόταση πλευράς του κυρίου Τσακαλώτου. Να ρωτήσω αν αυτή η πρόταση είναι πιο κοντά στη συμφωνία. Κοιτάξτε, θα ακούσουμε τι έχει να πει και η ελληνική πλευρά, θα ακούσουμε και στην συνάντηση τα επόμενα λεπτά και τις επόμενες ώρες. Υπάρχουν βέβαια κάποιες νομικές δεσμεύσεις, πρέπει και αυτές να ληφθούν υπόψη. Όλα είναι υπό συζήτηση. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο πίσω γύρισμα σε σχέση με ό,τι έχει γίνει ως τώρα? Όχι, όχι, κοιτάξτε. Νομίζω ότι κοιτάμε προς τα εμπρός. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε στον σωστό δρόμο αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, με τις μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω στις επόμενες εβδομάδες που θα γίνουν και οι επόμενες συζητήσεις περί της εκταμίευσης, θα πρέπει να δούμε τα πιθανά μέτρα που θα ληφθούν αναφορικά με το χρέος. Άρα λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να τα περιμένουμε μετά τις 24 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και πάλι τον κύριο Ντάισεμπλουμ.